Εικόνες ντροπής καταγράφηκαν στο συλλαλητήριο. Οι γονείς ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι τα παιδιά τους βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα και πνίγηκαν από τα χημικά. Τις συγκλονιστικές εικόνες περιγράφει η Άννα Λιτίνα. Μην κλαίτε, μόνο δάκρυνα, δεν είναι κάτι. Οι εικόνες από το βίντεο που ανέβηκε στο πρωτοθέμα σοκάρουν. Μικρά παιδιά κλαίγοντας με μαντίλια στο πρόσωπο κρατάνε από το χέρι τους γονείς τους και προσπαθούν να απομακρυνθούν από την πλατεία Συντάγματος που έχει μετατραπεί σε θάλαμο αερίων από τα χημικά. Δεν είναι κάτι, περάστε, είναι μόνο δάκρυ, τίποτα άλλο. Μην κλαίτε μόνο, είναι μόνο δάκρυ, τίποτα άλλο. Και από το πουθενά ξαφνικά άρχισαμε να εισπνέουμε τα δακρυγόνα. Τα παιδιά δηλαδή αρχίζαν να δακρύζουνε, βήχανε. Δύο χρονών παιδί το πήγανε με τα στενοφόρο. Είναι ένα πράγμα απίστευτο. Έχει πάει ο κόσμος μωρά, γυναίκες, παιδιά, λιπόθυμοι κάτω. Να σας πω, δεν το έχω ζήσει ποτέ αυτό το πράγμα στη ζωή μου, ούτε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Οι πολίτες όλων των ηλικιών, ακόμα και σε αναπηρικό καροτσάκι, όπως ο κύριος Εμίλιος Μεσίδης, που κατέβηκαν στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν ειρηνικά για τη Μακεδονία, κάνουν λόγο για σκηνικό πολέμου. Ο κύριος Εμίλιος είναι 85 χρονών, ήρθε εδώ στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία και βρέθηκε στην καρδιά των επεισοδίων. Μετά από τα δακρυγόνα. Τα εισπράξαμε εκεί. Να σε αυτόν υποθυμίσω. Πολίτες λιποθυμούσαν στη μέση του δρόμου. Κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να προστατευτούν από τα χημικά καλύπτοντας το πρόσωπό τους με την ελληνική σημαία. Βγήκανε οι αστυνομικοί και ρίχνανε ευθέως στον κόσμο σε μωρά παιδιά, σε καρότσια, σε γέρους, σε παπάδες, σε μοναχούς. Ρίχνανε στον κόσμο χημικά. Ο νεαρός που βλέπετε τραυματισμένο στο κεφάλι αποκαλύπτει στον Βαγγέλη Γκούμα πως ομάδα αγνώστων μαχαίρεσε τον ίδιο και την κοπέλα του επειδή κρατούσαν την ελληνική σημαία. Στη Σόλωνο, στα Εξάρχεια, επειδή κρατούσαμε ελληνικές σημαίες εγώ και η κοπέλα μου, δεχθήκαμε επίθεση από τρία άτομα. Ναι. Μαχαιριές και εγώ και η κοπέλα μου. Μια ακόμη γυναίκα που η ζωή της κινδύνεψε μίλησε μέσα από το νοσοκομείο. Πολλοί μπαχαλάκηδες με μαύρες κουκούλες, ναι, τύπησαν την αστυνομία και η αστυνομία από ποιες εντολές δεν ξέρω, χτύπησε τον κόσμο. Εμένα μου έριξαν το χημικό στο κεφάλι. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων καταγγέλει ότι είχαν ζητήσει από την αστυνομία να μην κάνει χρήση χημικών. Όμως οι εκκλήσεις τους δεν εισακούστηκαν. Η αστυνομία μας είναι εκπαιδευμένη, εμπιστευόμαστε την ελληνική αστυνομία, έπρεπε απλά να τους συλλάβει. Δεν το έπραξαν. Αυτό μας βάζει σε υποψίες. Έκαναν χρήση χημικών ακόμα και στην οδό Ερμού την ώρα που κατέβαινε ο κόσμος για να διαλυθεί. Βάσει του αποτελέσματος, όταν έχεις 28 τραυματίες αστυνομικούς, αρκετούς πολίτες. Και όλο αυτό που είναι, δεν θεωρείται ότι είναι επιτυχής και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτόν τον σχεδιασμό. Για χρήση λιγμένων χημικών από τις δυνάμεις της αστυνομίας κάνει λόγο στη μήνυση που κατέθεσε στον εισαγγελέα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δεν μπορεί κάποιοι να δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για τη σωματική ακεραιότητα χρησιμοποιώντας απαρχαιωμένες μεθόδους όπου δεν χρησιμοποιείται σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.